στη δημόσια εκπαίδευση, η αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο της επαρχίας Λευκωσίας, όπου μαθητές αρνήθηκαν να μπουν στην τάξη μετά τον ξυλοδαρμό συμμαθητή τους από καθηγητή. Η Νικόλ Κουναφή έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νικόλ. Νίκο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί να ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών στις σχολικές μονάδες. Όμως φαίνεται ότι το περιστατικό άσκησης σωματικής βίας από καθηγητή σε μαθητή του την περασμένη εβδομάδα σε γυμνάσιο της επαρχίας Λευκωσίας προσλαμβάνει πολύ μεγάλες και τεράστιες διαστάσεις, αφού σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που μίλησαν στο TV1, αποκάλυψαν ότι τα παιδιά σήμερα του συγκεκριμένου σχολείου αρνήθηκαν να μπουν στην τάξη τους όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος που είχαν με το συγκεκριμένο καθηγητή, αφού είχαν φοβηθεί από τα όσα εκτελήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα μετέβησαν και οι γονείς των παιδιών, οι οποίοι ζητούσαν την απομάκρυνση του συγκεκριμένου καθηγητή από την σχολική μονάδα. Όπως μας ανέφεραν έγκυρες πληροφορίες, Νίκο, οι οργανωμένοι γονείς έχουν επιδώσει και σε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία παρέδωσαν σήμερα και ζητούν να προβεί σε διερεύνηση του περιστατικού για τα όσα εκτελήχθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο συγκεκριμένο σχολείο. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχει και ιατρική γνωμάτευση, όπου το παιδί φέρει κακώσεις στο χέρι, στο σβέρκο και την πλάτη μετά και την επίθεση που δέχθηκε από τον καθηγητή του την ώρα του μαθήματος. Νικόλη, είχαμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Παιδείας? Το Υπουργείο Παιδείας, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα διερευνήσει το περιστατικό για να δει τι ακριβώς συνέβη κατά την διάρκεια του μαθήματος. Πρόκειται μάλιστα για έναν καθηγητή, όπως μας ανέφεραν πληροφορίες, ο οποίος είναι απεσπασμένος από το Υπουργείο Παιδείας και είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου από άλλους γονείς και σε βάρος μαθητών, αλλά και σε βάρος συναδέλφων του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που μίλησαν στο TV1. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Νικόλ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή την ώρα.